Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Εδώ κοντά μας είναι η βουλευτής του Πασόκ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που την ακούσαμε και εκεί. Καλώς ήρθατε, κυρία Αποστολάκη. Τώρα έκλεισε ξαφνικά η Επιτροπή ή ολοκλήρωσε για να καταλάβουμε το έργο της. Δείτε εδώ η πλειοψηφία λέει ότι τι άλλο να κάνουμε. Φέραμε 39 μάρτυρες. 800 ώρες σου λέει συζητάμε εδώ. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα τέλος. Τι άλλο να πούμε. Τι δεν υπόθηκε τέλος πάντων. Εκλήθησαν οι πολιτικοί που έπρεπε να εκλειθούν, οι άλλοι μάρτυρες κλπ. Τι άλλο δηλαδή υπάρχει. Κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν δεν ήταν 39 μάρτυρες, αλλά δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός. Η Επιτροπή ξεκίνησε στις 23 Νοεμβρίου. Και στην πορεία των εργασιών της προέκυπταν πολύ κρίσιμα στοιχεία. Πρέπει δεν να σας πω ότι οι πρώτοι 7 με 8 μάρτυρες οι οποίοι εξετάστηκαν, με απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας φυσικά, ήταν πολιτικά πρόσωπα τα οποία ήταν υπουργοί μεταφορών πριν από 25 χρόνια. Mm-hmm. Ήρθε δηλαδή. Να προσφέρουν και πολλά πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είχαν να προσφέρουν τίποτα. Ήρθε δηλαδή ο κύριος Μαντέλης και ο κύριος Βερελής, οι οποίοι ήταν υπουργοί το 1997 και το 2000. Στην πορεία αυτή, το ΠΑΣΟΚ καταρχήν, αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, έθεταν άλλα ονόματα στο τραπέζι, τα οποία τα είχαμε θέσει από την αρχή. Και στην αρχή απορρίπτονταν, μετά όμως αυτό το οποίο επελέγει από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν «θα το δούμε». Μάλιστα. «Θα το δούμε». Εγώ το έθετα κάθε φορά και πολλές φορές μου έλεγε «μην επαναλαμβάνεστε». Εξετάστηκαν αυτά τα ονόματα τελικά? Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Μάλιστα. Άρα η χτεσινή συνεδρίαση ήταν η κομβική συνεδρίαση για να αποφασίσουμε επί των μαρτύρων που η αντιπολίτευση ζητούσε. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ενδεικτικά και μόνο ότι ανάμεσα στους μάρτυρες για τους οποίους επιμέναμε ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, υφυπουργός πολιτικής προστασίας εκείνη την τραγική μέρα, όπου θρυλείται ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή στον κύριο Αγοραστό για το περίφημο μπάζωμα. Ξέρετε, ο κύριος Αγοραστός έχει σε συνεντεύξεις του πει ότι εγώ εκτελούσα εντολές. Ο κύριος Πλεύρης. Και το δικαίωμα της σιωπής. Ο κύριος Πλεύρης επίσης διαρριχνύει τα ημάτια του ότι εγώ δεν έδωσα καμία εντολή. Άρα αυτή την εντολή, επειδή είναι βέβαιο ότι δεν τη δώσατε εσείς. Είναι σίγουρο. Και επίσης βέβαιο ότι δεν την έδωσα εγώ, την έδωσε κάποιος. Και εμείς ζητούσαμε. Είναι τόσο κρίσιμο αυτό. Απολύτως κρίσιμο. Το θέμα του μπαζώματος είναι πολύ κρίσιμο. Βεβαίως αφορά το μετά και όχι την τραγωδία. Λέει η άλλη πλευρά ότι εδώ. Αλλά ακούστε. Ναι, ρε παιδί, αλλά σου λέει και αυτό μπορεί να κρύβει κρύφτικα στοιχεία, λέει η αντιπολίτευση. Προφανέστατα σε σχέση. Η κυβέρνηση λέει εδώ τα βάλαμε, λέει αυτό για να πατήσουν τα μηχανήματα. Ακούστε. Έτσι λένε. Ας έρθει να πει ποιος έδωσε την εντολή και είναι κρίσιμο για το θέμα του τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Αλλά ακούστε, αυτό είναι ένα θέμα. Τι λόγο έχει να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση? Είναι μια υπόθεση δραματική για την Ελλάδα. Και αλλιώς μια εθνική τραγωδία ακόμα. Νούμερο 2. Είχαμε το μάτι, έχουμε και 2 τώρα δυστυχώς. Και γιατί να το συγκαλύψει, πώς να συγκαλύψει 57 νεκρούς? Θα σας απαντήσω. 57 νεκρούς δεν μπορείς να συγκαλύψεις. Και ο πόνος για τους νεκρούς είναι διαρκής. Οι ευθύνες οι πολιτικές έχουν αναλυφθεί. Πάμε για τη δίκη. Εκεί να χτυπήσετε πολλές καμπάνες για να μην γίνει δίκη μάτι. Έχουμε δίκη. Κύριε Οικονόμου. Το θέμα δεν είναι να συγκαλυφθούν οι 57 νεκροί. Ο πόνος είναι παρόν και θα είναι διαρκής. Το θέμα είναι να αποκαλυφθούν τα αίτια και οι υπεύθυνοι. Μάλιστα. Ανέφερα τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά δεν ανέφερα πολλούς άλλους μάρτυρες κρίσιμους για τη σύμβαση 717. Ο κύριος Κατσιούλης, ο κύριος Γενιδούνιας, γενικός γραμματέας εκείνης της εποχής που παρετήθηκε. Ούτε αυτοί εξετάστηκαν. Δεν δέχτηκαν να τους συμπεριλάβουν. Γιατί λοιπόν σας απαντάω? Ακούστε, κατά την άποψή μας υπάρχουν ευθύνες και υπεύθυνοι τους οποίους η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί μεθοδευμένα να καλύψει. Μάλιστα. Γι' αυτό γιατί οικοδομεί, γιατί συνδέονται με εκείνη, πολιτικά καταρχήν. Mm-hmm. Αυτός ο λόγος εξηγεί την οικοδόμηση του αφηγήματος της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μα το αφήγημα, κύριε Παυλόπουλε, το αφήγημα είναι. Θα προκαλέσει διπλάσιο κόστος από αυτό που θα προκαλούσε. Κύριε Παυλόπουλε, το αφήγημα είναι το περίφημο ανθρώπινο λάθος. Τι λέει η κυβέρνηση? Μάλιστα. Ότι ό,τι και να γινόταν με έναν τέτοιο σταθμάρχη, τον οποίο βεβαίως παράνομα μετάταξαν, θα γινόταν οπωσδήποτε. Ενώ ακόμα και να υπήρχε το ηλεκτρονικό σύστημα, το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί να το υπερβεί. Ναι, αυτό λέει η κυβερνητική πλειοψηφία. Βέβαια, οι καθηγητές Πολυτεχνείου που είναι στην Επιτροπή του Γεραπετρίτη, επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Ο κύριος Προφυλίδης. Ότι θα μπορούσε να προληφθεί, αν υπήρχε. Είπαν ότι αν υπήρχε το ETCS, που προβλέπεται από την 717, δεν θα είχαμε θρηνήσει νεκρούς. Αλλά σε σχέση με το ερώτημά σας, κύριε Παυλόπουλε, όταν κάναμε την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, με βάση το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέα, είχαμε δει ότι υπάρχουν 2 πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία με βάση το πόρισμα υπάρχουν ευθύνες κακουργηματικής και πλημεληματικής περιοπής. Σήμερα έρχεται
ο εφέτης ανακριτής και ζητάει να συσχετιστεί το περιεχόμενο της ανάκρισής του με το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέως, γιατί βλέπει συσχέτιση και προφανέστατη αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στην 717 και το τραγικό ατύχημα. Θα σας πω το εξής ως κατακλείδα. Ως κατακλείδα. Ακούστε, συνέβη κάτι τρομερό και έχουμε ένα διπλό χρέος. Mm-hmm. Το πρώτο χρέος είναι να δούμε ποιοι φταίξαν. Σωστά. Γιατί αυτό το όλοι διαχρονικά το κακό ελληνικό κράτος δεν οδηγεί πουθενά. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να διασφαλίσουμε ότι ποτέ ξανά δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Η χτεσινή μεθόδευση της πλειοψηφίας είναι η ταφόπλακα σε αυτή την προσπάθεια. Και για τα δύο. Και είναι η απόδειξη της συγκάλυψης. Κλείσαμε εδώ, κύριε Αποστολάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.